Καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο της MMW Capital. Είμαι ο Πάνος, ιδρυτής του Masterminds World και στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ κάτι με όλους εσάς που το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγα άτομα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την πρώτη μου μεγάλη αποτυχία. Πρόσεξε με, όταν λέω αποτυχία δεν εννοώ απλά να αντινάξω ένα λογαριασμό ή κάτι να πάει στραβά. Κάτι το οποίο με στιγμάτισε και δόξα τω Θεώ που μου συνέβη, γιατί έχτισε τον Πάνο που είναι σήμερα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί πραγματικά αξίζει να το ακούσεις. Πριν ξεκινήσω και αναπολύσω το παρελθόν εκείνη τη στιγμή, θα ήθελα να σου επισημάνω κάτι εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κάνεις ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, έτσι ώστε βίντεο σχετικά με το trading, το finance, την οικονομία, αλλά και το mindset, το πώς να το δημιουργήσεις, να σου εμφανίζονται κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι. Τώρα, ας μπούμε λίγο στο ψητό. Εάν ασχολείσαι με το κομμάτι των χρηματαγορών και του trading, θα γνωρίζεις, όπως πολλές φορές λέω στους μαθητές μου, ότι για να γίνεις επιτυχημένος trader ή επενδυτής, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η ψυχολογία σου. Το πώς δηλαδή αντιδράς σε κάθε δράση που μπορεί να βιώνεις. Τι εννοώ. Όντως, για να έχεις καλά αποτελέσματα, για να γίνεις καλός, πρέπει να γίνεις και καλύτερος άνθρωπος. Και χτες ουσιαστικά ένας μαθητής με ρώτησε, όταν λες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, τι εννοείς. Εννοώ να αναγνωρίζεις όλες τις πτυχές του εαυτού σου. Την ψυχοσύνθεσή σου. Το πώς αντιδράς και για ποιο λόγο αντιδράς έτσι. Γιατί πέρα από τις στρατηγικές και όλες τις τεχνικές που μπορεί να μάθεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι εξατομικευμένα το trading είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δουλέψει ή όχι. Έρχομαι λοιπόν και γυρίζω 2,5 χρόνια πίσω. Ήταν μια περίοδος που ασχολιόμουν περίπου 3,5 έτη με το trading. Θεωρούσα ότι ήμουν σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Τουλάχιστον από άποψη γνώσης στρατηγικής και στο κομμάτι του backtesting, δηλαδή με το τι είχα δοκιμάσει μέχρι τότε και το πόσες φορές δούλευε. Είχα κάνει κάποια μεγάλα ποσά σε κέρδη και η αλήθεια είναι ότι πέρασα από το στάδιο το να βιώσω φόβο της επιτυχίας. Ήμουνα νεότερος, ήμουνα περίπου 25 ετών και είχα περίπου 10 φορές μεγαλύτερα εισοδήματα ή μεγαλύτερο εισόδημα από όλους μου τους φίλους τότε και από όλους μου τους γνωστούς. Αυτό που βίωσα ήταν το λεγόμενο καβάλισα το καλάμι. Είχα καβαλήσει τόσο έντονα το καλάμι που πίστευα ότι βρήκα την κότα με τα χρυσά αυγά. Ήξερα ακριβώς τι έκανα, πώς το έκανα και πότε να το κάνω. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαν και τα μεγάλα κέρδη. Θυμάμαι αγόρασα το πρώτο μου ρολόι και το πρώτο μου αμάξι. Ένιωθα βασιλιάς. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Έλα που όμως τότε βιαζόμουν να αποδείξω και στους υπόλοιπους το πόσο ικανός είμαι. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έκανα, τι ήταν, να μοιραστώ τα αποτελέσματά μου μαζί τους. Ήταν λοιπόν ένας οικογενειακός φίλος, μεγάλη περιουσία, εξαιρετικός άνθρωπος, με πολύ καλό mindset, το οποίο με θαύμαζε πολύ για το μυαλό μου. Πίστευε ότι είχε βρει ένα παιδί θαύμα. Και όταν του έδειξα τι έχω ουσιαστικά κερδίσει, τι έχω βγάλει σε κέρδη, σε πόσο χρονικό διάστημα και του μίλησα λίγο για το κομμάτι του trading, θεώρησε σωστό να επιλέξει έναν 25χρονο για να του δώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για να διαχειριστεί και τα κέρδη μισά-μισά. Ο 25χρονος όμως τότε που ήμουν εγώ, θεώρησε επίσης σωστό να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι την ανέλαβα την ευθύνη? Για να βγάλω περισσότερα χρήματα με τα κεφάλαια άλλων ή για να αποδείξω σε κάποιον ο οποίος με θαύμαζε με τα διπλά μου χρόνια ότι αξίζω? Φυσικά το δεύτερο. Αλλά εγώ τότε δεν μπορούσα να το κατανοήσω πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Στο trading υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις στρατηγικά και να τα δοκιμάζεις σε ένα simulator, σε ένα ψεύτικο λογαριασμό. Αφού ανατινάξεις περίπου 100 accounts και συνειδητοποιήσεις τον λόγο που χάνεις, αρχίζεις και νιώθεις έτοιμο να ξεκινήσεις ένα πραγματικό λογαριασμό με πραγματικά χρήματα.
Αφού ανατινάξει περίπου 100 πραγματικούς λογαριασμούς και αρχίζεις και βγάζεις χρήματα γιατί συνειδητοποιείς τι κάνεις, το επόμενο στάδιο που ξαναβιώνεις όλα τα συναισθήματα από την αρχή είναι να αρχίσεις να διαχειρίζεσαι λεφτά φίλων σου. Γι' αυτό πολλές φορές σε μαθητές μου λέω: μην διαχειριστείς τα χρήματα του παμπά σου. Μην διαχειριστείς τα χρήματα του φίλου σου. Εγώ όμως το έκανα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, ήταν πενταψήφιο ποσό, το οποίο με το τόσο έντονο συνέστημα το οποίο ήθελα να αποδείξω στον άλλον, θυμάμαι είχα ανεβάσει 10 με 20% στις πρώτες 3 μέρες και μετά μέσα σε 5 με 6 μέρες ανατείναξα άλλο τον λογαριασμό. Και ο λόγος που τον ανατείναξα δεν ήταν άλλος από το ότι όταν ο λογαριασμός έχανε συναλλαγές και άρχισε να μειωνόταν, να πηγαίνει κάτω από αυτό που ήταν από το αρχικό κεφάλαιο, άρχισα να νιώθω τόσο έντονο το συνέστημα του δεν μπορεί να δει και να μπει και να δει ότι είναι μείον 1.000 ευρώ, μείον 2.000 ευρώ από το αρχικό κεφάλαιο. Και όλο αυτό με έκανε να κάνω overtrading, να αγχώνω μια κάθε συναλλαγή, να κλείνω θέσεις πριν τις κλείσω, να κάνω overleverage, να όλα τα συναισθήματα πάλι από την αρχή. Εννοείται χάσα άλλο το ποσό και έδωσα πίσω όλο το ποσό. Αλλά ήταν ένα mentally breakdown για μένα, γιατί μου έδειξε ότι δεν γαμάω και δεν. Μου έδειξε ότι κάθε φορά που υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, γυρνάς πάλι στην αρχή. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα για το ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα σε κανένα για το ποιος είμαι. Ότι δεν χρειάζεται να παίρνω ρίσκα τα οποία μπορεί να μην είμαι έτοιμος να πάρω. Ότι το αν είμαι καλός, το αποδεικνύω στον εαυτό μου με το τι κάνω κάθε μέρα και με το ποιος ήμουνα ένα χρόνο πριν. Και όχι με το αν θα αυξήσω ή θα βγάλω λεφτά σε κάποιον που έχει αξία στα δικά μου μάτια. Ήταν μια αποτυχία η οποία μου έμαθε πολλά πράγματα, όπως προανέφερα. Και ο λόγος που γύρισα αυτό το βίντεο και το μοιράστηκα μαζί σου είναι γιατί εάν σκέφτεσαι ότι είσαι ο καλύτερος, σκέψου ξανά. Γιατί πάντα όλοι έχουμε κάτι να μάθουμε. Σίγουρα κάποτε θα υπάρξει κάποιος καλύτερος από εμάς ή υπάρχει ήδη. Και δεύτερον, δεν έχεις την ανάγκη να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Ούτε στους γονείς σου, ούτε στους φίλους σου, ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στα αδέρφια σου. Σε κανέναν. Σύγκρινε τον εαυτό σου με αυτόν που ήσουν 6 μήνες πριν. Και όχι με αυτό που μπορεί να πιστεύουν οι άλλοι, όπως έλεγαν σε μένα, το παιδί θαύμα, θα, οι φίλοι μου θα έρθουν, σε γνωρίσουν. Μόνο με σένα.